Ξαφνιαστήκαμε όλοι λοιπόν με αυτή την εξέλιξη χθες το μεσημέρι, όταν οι αγρότες έμαθαν ότι έφτασε στα σπίτια τους το κλητήριο θέσπισμα για να δικαστούν την 1η Μαρτίου, δίχως καν απολογία. Πάνε κατευθείαν σε ρητή δικάσιμο. Ο κύριος Αλέκος Λαχανάς, μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων, είναι κοντά μου. Κύριε Λαχανά, είχαμε αντίδραση βέβαια και από το Υπουργείο, και από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είδατε. Υπάρχουν τα αγροτοδικεία, το γνωρίζουμε και από προηγούμενα χρόνια. Αυτό όμως μέσα σε 24 ώρες να έρθει αυτή η κλήτευση, νομίζω ότι ήταν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό αυτή τη χρονιά. Ναι. Η σπουδή με την οποία έγινε η κλήτευση αυτή δείχνει καθαρά ότι πρόκειται περί κυβερνητικής μεθόδευσης. Και η απάντηση του Υπουργού με την επίκληση των μεθόδων του παρελθόντος δείχνει καθαρά ότι αντικατέστησαν τις μεθόδους του παρελθόντος με πιο σύγχρονες αριστερές μεθόδους, όπου ο χαρακτήρας πλέον των κινητοποιήσεων τίθεται με αγρότες υποδικαστική ομοιρία, αλλά ταυτόχρονα συνομιλητές του Υπουργού. Η επίκληση λοιπόν του προσχηματικού διαλόγου με τέτοιο είδος μεθοδεύσεις δεν κάπτει το κίνημα και δρομολογεί σκέψεις και εξελίξεις ότι το επόμενο στάδιο μπορεί να είναι και η απαγόρευση ή η ποινικοποίηση και της πορείας. Γιατί και η πορεία καταλαμβάνει το οδόστρωμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι η βιασύνη τους, η σπουδή και η μεθόδευση μάλλον δεν συνάδει με τις δηλώσεις τις οποίες κάνανε. Βέβαια η δικαιοσύνη, κύριε Λαχανά, είναι κάτι ανεξάρτητο από το Υπουργείο, έτσι. Βεβαίως είναι κάτι ανεξάρτητο, αλλά δεν μπορεί με την επίκληση ενός δημοσιεύματος μιας εφημερίδος και από τις τοποθετήσεις μας που κάναμε στη σύσκεψη των Φαρσάλων να είμαστε υπόδικοι. Πότε πρόλαβα μέσα σε 10 ώρες να συντάξουν το κατηγορητήριο, να μην μας καλέσουν για προανακριτική, να μας φέρουν τα κλητήρια θεσπίσματα και ταυτόχρονα να καταγράψουν με δύο μάρτυρες μία κατάσταση η οποία σαφώς και καταδικάστηκε από όλη την κοινωνία. Αυτό λοιπόν σας κάνει να σκληραίνετε ακόμη περισσότερο τη στάση σας, κύριε Λαχανά? Βεβαίως και θα σκληρύνουμε τη στάση μας απέναντι σε αυτή τη μεθόδευση, διότι θεωρούμε τελικά ότι η κυβέρνηση και ουσιαστικές απαντήσεις δεν δίνει στο κίνημα, το αγροτικό κίνημα, αλλά και η επίκληση σε δημόσιες πολιτικές συζητήσεις μάλλον δείχνει ότι δεν διάβασαν καλά το Λένιν.